τα πιο ωραία είναι αυτά που είναι τα απρόβλεπτα. Αυτά που δεν τα έχεις ετοιμάσει. Σοβαρή εκπομπή το πρωί, στον Παπαδάκη, στον Αντένα. Υπάρχει δημοσιογράφος να υποδεχτεί έναν εκ των πρώτων, μάλιστα, τουριστών. Σημαντική ημέρα σήμερα. Ανοίγουν τα σύνορα και τα λοιπά, να έρθουν οι τουρίστες. Και πλησιάζει. Οι άνθρωποι έχουν πάει από νωρίς και καταλαβαίνετε τώρα, έχει τραβήξει μια διαδικασία ο δημοσιογράφος για να βρεθεί εκεί, για να ακούσει τον πρώτο τουρίστα. Θα είναι οι πρώτοι τουρίστες στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Βενιζέλος. Άρη Σαλβάνος, λόγος και εικόνα σε σένα, Άρη. Από το σημείο αυτό, Γιώργο, βγαίνουν οι τουρίστες που πριν από 10 λεπτά προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Βγήκαν πρώτοι πέντε, δεν ήξεραν ελληνικά σε σχέση έτσι με τους χθεσινούς που ήταν από τη Ρωσία και ξέραν οι περισσότεροι. Περιμένουμε όμως, βγήκε μια ανάγκη ένας κύριος. Good morning, welcome to Greece. Do you speak English? Ελληνικά. Πεθαίνω. Good morning. Good morning, mister! Ελληνικά, μεγάλε. Κέντα. Δηλαδή, έρχεται αεροπλάνο από το εξωτερικό, είναι στημένος εκεί ο άλλος από το πρωί για να κάνει μουχαμπέτη. Τη δουλειά του να κάνει, δηλαδή, ο άνθρωπος, και έρχεται και πέφτει στην Κέντα. Δηλαδή, πώς μεταφέρει, ας πούμε, το αεροπλάνο. 50, 100, 200 και πας και πέφτει τον Έλληνα, ο οποίος ούτε καν μπαίνει στη διαδικασία να πει No, I don't speak. I'm Greek. Έλληνας. Έχω πει το αγαπημένο μου μικρό ανεκδοτάκι, έτσι πως καταλαβαίνεις τον Έλληνα στο αεροδρόμιο του Λονδίνου στην Αγγλία, πάει να μπει, ότι είναι μέσα στην τουαλέτα, έτσι πως καταλαβαίνεις ότι στις τουαλέτες στο Λονδίνο, στο αεροδρόμιο του Λονδίνου είναι Έλληνας μέσα. Χτυπάς, χτυπάει ο ξένος για να μπει και ακούγεται από μέσα Other. Άλλος. Ελάτε στην παρέα μας, ήδη να μας βγουν τα λαμπιόνια. Εδώ είμαστε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα. Για αυτούς που η ζώνη δεν κλείνει, υπάρχει ένα θεματάκι. Του λίμπερο, του αθλητικού λίμπερο. Είναι ο λίμπερο του λίμπερο. Είναι άκλητο, δεν πάει ο λίμπερο του λίμπερου. Δεν πάει. 107,4. Κώστης Ατσαρός στο μικρόφωνο, η αφεντομουτσουνάρα μου. Εδώ είμαστε στην εκπομπή. Ποιος? Αυτός ένα μηδέν! Αυτός με πάθος, με αυταπάρνηση. Με ολικό δόσιμο. Στην παντομήμα. Δεν είναι απλά λεκτικό. Είναι και πρακτικό το θέμα. Κάνουμε ολόκληρη κίνηση. Ελάτε στην παρέα μας εδώ. Με χορηγό την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Βεβαίως, βεβαίως. Ειδικά αυτό το διάστημα. LG θα σας πω περισσότερα. Και αύριο που θα έχουμε δώρα να δώσουμε για εκεί. Για ψυγειοκαταψύκτες, για κινητά, για τηλεοράσεις. LG τα πάντα. Και βέβαια Αιγαίων πεντανόστιμα και εκλεκτά πιάτα. Και στο δικητήριο και στο ρεόκαστρο. Βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας και με χώρο παραίστικου μεζεδοπολίου. Όλα αυτά τα όμορφα. Η είδηση, τώρα έρχομαι στις γραμμές για να μην σας αφήσω άλλο να περιμένετε, είναι ότι ο Ολυμπιακός ζητάει, τι, ζητάει Grexit. Ωπα οικογένεια! Παπαπάκο! Κάτι από την παράδοση μας βάζουμε. Τα θέατρα σκιών. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι είναι καραγκιουζιλί και αυτά. Σέβομαι πάρα πολύ τον αυτόν τον απλό λαϊκό ήρωα της παράδοσής μας. Το θέατρο σκιών. Αυτόν τον υπέροχο τύπο που λέγεται Καραγκιόζης. Και σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνω με διοικήσεις, με ομάδες, με πρακτικές, με παρασκήνια και τέτοια. Οπότε το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Απλά μου προέκυψε τώρα το χαρί, τι να κάνω δηλαδή. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Για να μην σας αφήσω άλλο να περιμένετε, θα σας πω μετά. Εκτός απροόπτου και καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μιλήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο μετά και τις 2.30. Πάμε τώρα στις γραμμές να ακούσω εσάς. Γεια σας. Έλα, Κωστή. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Στελάρα. Στα ελληνικά το other είναι ο πιο σύντομος διάλογος. Έτσι, όπου πάει να μπει ο άλλος και όπως είσαι με τον κόλο στην πλάτη, είναι μικρή η τουαλέτα.
ρίχνεις και μια κολλιά έτσι όπως είσαι όρθιος και τακτοποιείς, ας πούμε. Κάνεις και μια. Κάνεις και ένα σκριν με τον, κόλλο, ας πούμε. Επ, οπ, κάνεις και την κίνηση. Φοβερός διάλογος. Θα έχεις σήμερα τον κύριο Βασιλόπουλο. Ναι, ναι. Εκτός απρόπτου, ναι. Πάντα λέω εκτός απρόπτου γιατί δεν ξέρουμε. Επειδή 22 χρόνια του μαγαζούσαμε το 1100 έχω πάντα κλειστό, ρε φίλε. Είναι οικογένεια Παοκάρα και για εκείνη ταγμένη. Μπράβο, φίλε. Εκτός και αν παίζει Σάββατο, Πάοκ. Ναι, ναι, επειδή τώρα είναι καθημερινή ο Πάοκ, πρόσεξε, πήρα τηλέφωνο στο Πάοκ TV να δω άμα μπορώ να το βάλω στο παιχνίδι, στο μαγαζί, να πληρώσω για να δούμε το παιχνίδι. Ναι. Και μου λένε τώρα, σαν να πήρα στο δημόσιο, ότι πρέπει να πληρώσει τη συνδρομή όπως ήταν από την αρχή για όλα τα παιχνίδια 200 €. Σοπα, ρε φίλε. Σοπα, ρε φίλε. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Δώσε μου και εμένα την ευκαιρία που σήμερα είμαι εδώ. Βέβαια, αφού είναι Τετάρτη σήμερα. Θέλω να υποστηρίξω και το πάω. Κάνω να υποστηρίξω και το μαγαζί μου, να κάτσω εδώ στο μαγαζί μου. Δεν πάω κάπου. Κάτσε, εσύ έχεις το πακέτο των μαγαζιών, το γενικό. Όχι, γιατί Κυριακή είναι κλειστά. Α, είσαι κλειστά. Οπότε κάθε φορά τι κάνεις, πληρώνεις κάθε φορά το παιχνίδι. Αν ήμουν στο σπίτι, πήγα στο σπίτι, ρε φίλε. Τώρα θέλω να το βάλω στο μαγαζί και μου λέει να πληρώσω τα 200 € για τις 2 παιχνίδια που έχουν μείνει. Δηλαδή αυτό το θεωρώ γελίο, πρέπει να είναι δεν τύπα, δεν είναι δημοσίου, είναι ιδιωτική εταιρεία, έτσι. Τι να σου πω, φίλε. Πάμε ένα κουστάρικο του παιχνίδι και να είσαι ασφαλός, άμα πιάσεις κάποιον και δεν το πείσαι με το επαγγελματικό σήμα, κόψε τον κόλο. Ναι, ναι. Όχι, και εγώ που πάω και θέλω να το κάνω νόμιμα και όχι με άλλο τρόπο, έτσι που ξέρουμε ναι, ότι... Ναι, δεν θέλω να το δω 8 ευρώ για να το δω στα μολοχτά και να ναι, ναι, παιδί μου, δεν θέλω. Θέλω να είμαι έντιμος, ούτε σπασμένα και τέτοια διάφορα. Τι να σου πω, φίλε. Δεν θέλω τίποτα για τα διάρκεια. Εγώ τα κάνω χαλάλι για την ομάδα, τα αγοράσα να πληρώσω με, δεν θέλω τίποτα. Αλλά θέλω η Παοκάρα να σκέφτεται. Σε αυτά να είναι πιο ευέλικτη, φίλε. 100%. Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Αυτό θα του κάνει ερώτηση. Και αυτό τώρα που λες το όμορφα. Κοίταξε, φίλε, ούτε να σου πω κάτι. Να ρωτήσω τον Βασιλό, ο Βασιλόπουλος δεν είναι στο οργανωτικό σκέλος. Μα δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι. Επειδή μου να ακουστεί τέλο πάντων. Ναι, ναι. Ακούστηκε και μπροστά μου, θα ακουστεί παραπάνω πιστεύω. Απλά δεν είναι αυτός που το οργανώνει. Είναι δημοσιογράφος εκεί και. Όχι, αλλά το Βασιλόπουλος έχει ένα ακύρωση, έχει μια εμβέλεια που μπορεί να ακουστεί παραπάνω το θέμα. Έγινε, στελάρα μου. Ακούστε αυτό που λέμε το όμορφα. Ναι. Είναι δύο ώρες στην Αμερική, είμαι στο λεωφορείο, ρε παιδί μου τώρα, όρθιε. Ναι. Όπως τα τάφρα φρένα κρατήσει από τους Ιρλανδούς, ένας μάλλος θα πέσει το φερμάρι του Γερίκα. Όμορφα, φωνάζει με αυτός, τίποτα. Ξανά, επόμενο στάζει ξανά. Και λέω Κωστίκα στο Γερίκα, λέει εδώ στην Αμερική, λέει το όμορφα, δεν το ξέρω, λέει το όμορφα, δεν είναι beautiful. Καλά, στην επόμενη στάση μου ξανά πρεστάρα, πίσω beautiful. Beautiful. Γεια Στελάρα, γεια, γεια, γεια. Γίνεται beautiful. Πάμε, πάμε παιδάκια, πάμε. Γεια σας, χαίρετε. Ναι. Έλα, ακούγομαι. Έλα. Έρχομαι ειν και ειμι ήλθον, ελίληθα ελίληθεν. Αρχική είμαι στο Λίμπερο, λέω, στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Όπου θες, πού θες να είσαι αγόρι. Πού θες να είσαι αγόρι μου, πού θες. Να ζήσει ο ΠΑΟΚ 8 φορές, όχι παραπάνω. Οκτώ, ε. Να πάρουν το πορτάζι με 8 φορές. Αγόρι, είσαι ο, το όνομά σου. Ποιος, ο Χρήστος είμαι. Γεια σου ρε Χριστάρα. Αλλιώς είμαι παραλίας, είμαι, με ξέρουν όλοι, εντάξει. Παραλίας! Υπάρχει, σε έχει τραγουδήσει και η Βύση, έτσι. Το ξέρεις. Όχι ρε, εσύ, είμαι ράδιο ρε τέχνης. Όχι ρε, η Βύση δεν έχει πει παραλία! Τρέμουν τα πόδια μου, σαν να πηγαίνω πρώτη μέρα στα σχολεία. Άκου το ρε. Ακούς ρε, είμαι, σου λέω, ράδιο ρε τέχνης. Τέλεια, μπράβο. Άμα καταλαβαίνεις. Ναι. Πιο παλιός όπως ένα, εντάξει, πιο παλιός. Βεβαίως, σεβασμός στους παλιούς. Εμά αυτό σου λέω, σε βαθμό του παλιού. Ναι, κάθομαι, φίλε. Με βλέπει, αν είμαι καθιστό ή όρθιο. Σε βλέπω πολύ καλά, έχω την κάμερα μέσα. Τι κάνω τώρα, τι πιάνω. Κάθε σου όρθιο και πίνει τον καφέ. Αγόρι μου. Πάρε εδώ έναν άλλον που σε προσέχει εδώ, πάρε έναν άλλον. Ναι, για δωσέ. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Είμαι λίγο πειρασμένο, τώρα είχαμε καμιά μπύρα παραπάνω και συγγνώμη τον καλό. Τι συγγνώμη, καλά σοβαρά μιλάς. Εγώ θέλω να είστε έμπειροι. Με καμιά μπύρα παραπάνω, λύνεται λίγο η γλώσσα, πάνε περίπατο οι ενδιασμοί, είστε κεφάτι, να κάνετε μουχαμπέτι, κέφι και αυτό θέλουμε, φίλε. Και παρεπιπτόντως είμαστε πολύ κατά στον κορμιό και το παλεύουμε και αυτό. Το όλα, όλα, φίλε, θα τα αντιμετωπίσουμε. Όλα, όλα. Απ' όλα, μόνο πάω. Πιάσει τον Ολυμπιακό και τη χάρτινη. Αυτό φίλε. Μόνο πάω, μας δίνει δύναμη. Ο ΠΑΟΚ φίλε ο είναι μία. Γιωργάρα μου, άκουσε τι θα σου πω. Τι έχω μάθει εγώ. Όχι μόνο μέσα από το ραδιόφωνο και στη ζωή. Ο καθένας πιάνεται από αυτό που του δίνει δύναμη, που του δίνει κουράγιο.
Άλλος από μουσική, άλλος από το θέατρο, άλλος από τη ζωγραφική, άλλος από τις βόλτες. Εμείς αντλούμε δύναμη φύλλα από τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Είναι μια ζωοδόχος πηγή που μας δίνει κουράγιο να αντιμετωπίσουμε και τα υπόλοιπα. Είτε είναι οικογενειακά, ψυχολογικά, οικονομικά, εργασιακά, θέματα υγείας. Όλα τα προβλήματα. Όποιος μπορεί να μας καταλάβει λοιπόν. Καλώς. Ας είναι μαζί. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, εντάξει ρε παιδιά, δικαίωμα του καθενός. Ζουμουσού, αυτό είναι αδερφέ. Αυτό που λες, λιτόχωρο. Αυτό το ζουμουσού, ρε φίλε. Γεια σου, ρε λιτόχωρο. Το ζουμουσού είναι αυτό, ρε φίλε. Αυτό και ακριβώς. Και το φίλο μου, το Βαγγέλη, το φίλο μου, το Βαγγέλη. Ο άλλος από μέσα είναι μεγάλη μορφή. Ναι, είναι λίγο φτιαγμένος. Φίλο με κάτι παεδάκια εδώ και σαν το... Κάτι μου ήρθε. Φέρ το λίγο πιο κοντά το ακουστικό. Με πήρε λίγο η τσίκνα, να ξέρεις. Ευχαριστώ φίλε μου, αδερφούλη. Να είσαι καλά, φιλιά, φιλιά πολλά, να είστε καλά, να περνάτε ωραία, φιλιά, φιλιά. Αυτά είναι τα ωραία παιδιά. Δεν χρειάζεται πολλά να έχεις. Δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος. Δεν χρειάζεται βελούδινα και μπελβεντέρα για να περάσεις καλά, το έχω πει πολλές φορές. Δύο παντσετούλες, δύο κοψιδάκια, ένα καφάσι, ένα τσιπουράκι, όπου είναι το μπουκάλι είναι μεν από Φάντα, αλλά έχει από Coca-Cola κούμπομα. Εκεί είναι το ξεκάρφωμα. Είναι το μπουκάλι, είναι ξέρω εγώ από νερό, αλλά από πάνω έχει άλλο χρώμα. Εκεί το καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει μπινιά, ότι παίζει κανένα τσίμπορ, παίζει να μην κανένα έτσι, κανένα ευλογημένο νερό. Λοιπόν, με καλή παρέα όλα τα αντιμετωπίζουμε. Όλα. Όχι απεσιοδοξία, όχι ψυχοπλάκωμα, όχι μελαγχολία. Το λέμε χρόνια τώρα. Το πρωί το λέμε και το μεσημέρι. Όσο, για όσο δεν το λέμε ακόμα. Έτσι. Αυτό είναι, αν μπορούμε με το ψυχοπλάκωμα να πετύχουμε πράγματα, πρώτος εγώ θα σύρω το χορό και θα μου κρατάτε το μαντίλι και θα κάνω και ανάποδα ψαλίδια και πυρουέτες. Όμως με το ψυχοπλάκωμα, με την απελπισία, με τη μελαγχολία, με την κατάθλιψη, δεν πετυχαίνουμε τίποτα, παιδιά. Αν πετυχαίναμε, θα λέγαμε βεβαίως, οκ, okay, να μελαγχολήσουμε, να πέσουμε στην κατάθλιψη για να αλλάξουμε την κατάσταση. Μόνο με αισιοδοξία, μόνο με χαμόγελο, με πίστη. Κάντε παρέα με ανθρώπους οι οποίοι ανοίγουν παράθυρο να μπει φρέσκος αέρας. Κάντε παρέα με ανθρώπους που με το που θα καθίσει δεν. Οχ! Τι όχ, ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Οχ, κλάψα αυτά, έτσι, αλλιώς τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά. Και λίγο πίστη στο Θεό, κάντε και ένα σταυρό. Όσοι πιστεύετε, όσοι δεν πιστεύετε, αφήστε, θα κάνουμε εμείς έναν. Αλλά το κυριότερο, μη στερέψουμε από κουράγια, μη στερέψουμε από πίστη, από αισιοδοξία, από ελπίδα. Ζούμε σε αυτό το πανέμορφο, σε αυτό το πανέμορφο τόπο, σε αυτή την ευλογημένη γωνιά του πλανήτη, που και να θέλεις δεν σε αφήνει ο ήλιος, ο ουρανός, η θάλασσα, οι μυρωδιές, οι εικόνες όλες αυτές δεν σε αφήνουν να ψυχοπλακωθείς. Αν ζούσαμε σε μια μουντή χώρα, τι να πει ο κακομοίρης ο Άγγλος, που 6 φορές σε 7 έχει βροχή στη μάπα του. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα αισιοδοξήσει ο Γερμανός, που ακόμα και το δικό του το μπλε του ουρανού είναι ένα μουντό, είναι ένα γκρι μπλε. Όταν λοιπόν έχεις 2-3 καλούς φίλους, την ομάδα σου, το στέκι σου, τους φίλους σου, έτσι, οκ, okay, το καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος τώρα πέρασε δύσκολα με τις δουλειές και θα περάσει. Αλλά όχι στην απελπισία, ρε παιδιά, ακούστε με, σας το λέω έτσι με πολύ, όπως θα το έλεγα στον αδερφό μου, ας πούμε, όπως θα το έλεγα στον Νεκτάριο. Όπως μιλάμε με τους πολύ δικούς μας ανθρώπους, έτσι σας μιλάω. Αν αφήσουμε αυτό το πράγμα να μας καταβάλει, τότε γεια σας. Υπάρχει μόνο κατήφορος. Δεν υπάρχει τίποτα. Πιαστείτε λοιπόν από πράγματα που σας δίνουν δύναμη. Είναι η ομάδα σας. Μπορεί να είναι άλλη ομάδα. Μπορεί να είναι άλλη. Έτσι, δεν το λέω μόνο για εμάς παοξίδες. Άλλος μπορεί να έχει από αλλού να πιαστεί. Ο καθένας όμως πρέπει από κάπου να βρει μια ψυχολογική χειρολαβή. Γιατί αλλιώς, γεια σας. Αλλιώς, γεια σας. Πάμε στις γραμμές, να μην περιμένετε. Ναι! Άντε ρε ζουμουσού. Έλα αγοράκι μου. Καλώς τον. Τι κάνεις? Καλά αδερφέ. Ο Κρίς είμαι. Ο Κρίς, έλα ρε Κρίς. Αγόρι μου, εγώ ξέρω τι κρατάς. Το δεξί με το μεσαίο. Γιατί το αριστερό το χρειάζεσαι, έχει το ζουμί ρε κουφάλα μεγάλη. Κουφάλα δοντιού και δέντρου, έτσι δεν βρίζουμε. Έτσι, προσοχή. Ναι. Θα ήθελα να είμαστε προσεκτικοί. Έτσι, προσεκτική. Εννοείται. Άρα το κράτησες τι κρατάω, έτσι. Αυτό ήθελες, γι' αυτό ήθελες να μου απαντήσεις. Τι κρατάω. Έτσι. Κάνει αντανάκλαση όλους και σε βλέπω, ρε. Σε βλέπω. Λοιπόν, εκείνη τη μικρή την παρουσία, τη φατσούλα που έχεις στην Γλυκιά είναι καταπληκτική. Κάθε μέρα την έχεις εκεί, φίλε. Την έχω, τι? Τη φατσούλα εκείνη τη μικρή, την κόρη σου.
Η κόρη μου ήρθε μία φορά και τέλος. Ήρθε και ο γιος μου προχθές και κλείσαμε. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρεσαι, ρε, φίλε. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να, και τα παιδιά, φίλε, αυτό που έλεγα πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό που έλεγα πριν. Άλλη μία πηγή από την οποία μπορείς να αντλήσεις δύναμη και κουράγιο είναι, φίλε, τα παιδιά. Για όποιον έχει παιδιά, έτσι. Είναι τα παιδιά που λες ότι εκεί τα αφήνω όλα απ' έξω από το σπίτι, όποια στενοχώρια, όποιο άγχος, κανένας δεν περνάει τέλεια αυτό το διάστημα. Είναι ελάχιστη, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Όλη τη ζωή να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά και μετά τρέχεις για τα παιδιά. Μόνο για αυτά. Δεν πειράζει, φίλε. Αξίζει τον κόπο. Πες μου για το σημερινό μάτς τώρα. Πάμε. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι, από τα προηγούμενα τρία του τελικού, ρε φίλε. Πρέπει να το κερδίσουμε. Όχι μπορούμε και πρέπει. Πρέπει. 100% πρέπει να κερδιθεί. Πάμε στους 6, φίλε. Απλά. Αυτό ακριβώς. Που στην ουσία είναι 7, έτσι. Κάτω, που στην ουσία. Δεν πάτημα να κάνει σε κανέναν όφη, σε κανένα. Σωστό. Σωστό. Που στην ουσία είναι 7. Είναι 7. Δηλαδή, αν κερδίσω σήμερα. Και, έτσι, πάμε, είναι η διαφορά, την καταλαβαίνετε. Ότι είναι. Γιατί πιάνουν και του πρωταθλήματος τα παιχνίδια, έτσι. Φυσικά. Φυσικά. Μπράβο. Φυσικά. Ναι, αυτό ακριβώς. Εντάξει. Βάλουμε συμπλήρωση. Έχει, τι έχει. Τίποτα, φίλε. Αέρα κοπανιστό. Τίποτα. Σε βάζω όμως. Σε βάζω όμως, σε τακτοποιώ και έχει πολλές ελπίδες, να ξέρεις. Έγινε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά. Πάμε εδώ. Ναι! Καλησπέρα, Κωστή. Καλό στον Ευστράτιο. Λοιπόν, με βάζει και εμένα στην κλήρωση για να μειώσετε τις πιθανότητες του προηγούμενου. Του προηγούμενου. Για να πάρει τίποτα. Έτσι, ρε, γιατί να το πάρει αυτό στον αέρα. Λοιπόν. Το ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο. Ναι. Τι εννοείς ότι μιλάς κοντινούς άνθρωπους, γιατί εμείς δεν είμαστε κοντινοί σου άνθρωποι, ρε φίλε. Εμείς έτσι αισθανόμαστε πάντως, εγώ έτσι αισθάνομαι, να ξέρεις. Μιλάω για τους συγγενείς εξαίματος και όχι εξαχιστίας. Και εγώ συγγενείς εξαίματος αισθάνομαι, φίλε. Όταν σ' ακούω στο ραδιόφωνο και το πώς μου μιλάς, Σωστό. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Εντάξει. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ, ναι. Καταλαβαίνω και καταλαβαίνεις και εσύ τι λέω εγώ, να φανταστώ. Μα έχω πει πάρα πολύ. Εσύ είσαι παλιός ακροατής και το ξέρεις. Το έχω πει αυτό και πραγματικά όσοι με ξέρουν από κοντά και με έχουν γνωρίσει, το ξέρουν ότι εννοώ μέχρι τελευταίας κεραίας ότι μία οικογένεια έχω στο σπίτι που είναι η γωγό, ο Θάνος και η Νεκταρία και μία οικογένεια μεγάλη είναι στο ραδιόφωνο. Έτσι αντιμετωπίζω. Αισθάνομαι σαν κοντινό συγγενή σου, φίλε. Έτσι. Εξαίματος, εξαγγελίας, όπως θέλεις πάρτο, αλλά. Αίματα. Εξάνονται. Δεν λες αίματα ότι ο Κωστής δεν έκανε καλή εκπομπή. Αίματα. Ναι. Λοιπόν, και εξαίματος είναι. Πάμε τώρα πάμε. Σε ένα άλλο. Ναι. Λοιπόν, για να, θα σου αποδείξω ότι ο ΠΑΟΚ υπάρχει παντού. Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ. Εγώ το πιστεύω πριν μου πεις. Ναι, δεν χρειάζεται. Να, πίστηκα. Το δέχομαι. Ναι. Ναι, πες μου. Λοιπόν, να καταλάβεις ότι ο ΠΑΟΚ υπάρχει παντού, να το νιώσεις. Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ, είμαι gamer, έτσι. Παίζω όταν δεν ασχολούμαι με τη δουλειά μου και με, με το μεταπτυχιακό μου. Ναι. Ο ελεύθερος μου χρόνος, ρε παιδί μου, όταν δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, είναι να ασχολούμαι να παίζω τα παιχνίδια. FIFA Pro και τέτοια, μόνο μπάλα ή και άλλα, ας πούμε, με τον Honor και. Διάφορα. Είναι τέτοια. Online παιχνίδια, ξέρω εγώ, με άλλους παίχτες. Ναι. Λοιπόν, παρακολουθώ κάποιες φορές επαγγελματίες gamers. Ναι. Οι οποίοι έχουν, ας πούμε, σε ψηφιακές πλατφόρμες κανάλι δικό τους και κάνουν online, ας πούμε. Ναι. Κάποιοι το κάνουν και σχεδόν επαγγελματικά, έτσι. Δηλαδή ζουν και ζουν από αυτό. Ας πούμε, έχει κερδίσει γύρω στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, μόνο και μόνο από αυτό το πράγμα. Βρε, τώρα συγγνώμη που δεν μπορώ να μην σε διακόψω. Βρε, αχαήρευτε! Αυτό θα σου δώσει να φας, βρε! Βρε, διάβασε τα μαθήματά σου όλη μέρα με το μπλιμπλίκι! Αγόρασε σπίτι, φίλε, 300.000. Πες μου, δεν υπάρχει εκεί μια μάνα στο παρελθόν που του έλεγε θα βγάλεις τα μάτια σου και διάβασε τα μαθήματα, αυτό, βρε, θα σου δώσει να φας, βρε! Βρε, αχαήρευτε, βρε! Άσε να καταλήξουμε τώρα πάμε. Στο σοβαρό. Ναι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος είναι Ρουμανοκαναδός. Ρουμανοκαναδός! Ναι, λέγεται Κρυπάριαν, έτσι είναι το ψευδώνυμό του. Ναι. Και μια φορά που παρακολουθούσα το stream του, λοιπόν, γράφω μόνο ΠΑΟΚ. Και το παίρνει, φίλε, η γυναίκα του. Ναι. Ράνια Χατζή, ΠΑΟΚτσάκι από τη Φλόρινα. Όχι, ρε φίλε! Μόνο ΠΑΟΚ! Και να δεις, φίλε, τη χαρά στο πρόσωπό της με το που διάβασε το μόνο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, φίλε, δεν μπορείς να το βρεις σε καμία άλλη ομάδα. Σοπα, ρε φίλε, αυτό είναι, αυτό είναι. Σε καμία άλλη ομάδα. Στον Καναδά, στην άλλη άκρη, ξέρω εγώ, του πλανήτη, φίλε. Δεν νιώθω. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, ξέρω εγώ, όταν το βλέπεις, να βλέπεις, ρε φίλε, το παρτσάκι, ας πούμε, και να είναι και γυναίκα. Και Χατζή κιόλας, να πούμε. Μια παράδοση το όνομα στην λαϊκή παράδοση, Βάσο Χατζή. Έτσι. Δηλαδή, πόσο ήθος. Πόσο ήθος. Απλά. Ίσως κάποια στιγμή κανονίσω και συνέντευξη, μήπως βγει στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή στην πρωινή σου την εκπομπή.
Γιατί αυτοί, ξέρεις, δουλεύουν κυρίως το βράδυ, οπότε βολεύει. Αυτά είναι, να αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα υπέροχα και τα ωραία. Αυτά λοιπόν, είναι. Και θα μου επιτρέψεις ένα τελευταίο. Βεβαίως. Θέλω να χαμηλώσεις λίγο το χαλί. Έγινε ήδη. Λοιπόν, θέλω να άρα ξέρετε ήδη που είναι το ένα μου χέρι. Ωραία. Θέλω να τραγουδήσω λοιπόν. Θα ξεκινήσω εγώ. Ναι. Και θα συνεχίσεις εσύ. Βεβαίως. Θέλω να αφιερώσω, ναι, στη μοναδική μου αγάπη, ναι, στη σχέση της ζωής μου, oh, αυτό το τραγούδι. Λοιπόν. Χαρτίνο το φεγγαράκι, ψεύτικο, μια ακρογιαλιά. Δικό σου. Χαρτίνο το κυπελάκι, ψεύτικα πρωταθλήματα. Πάτησέ τους, Παοκάρα. Χαιρετώ. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Φιλιά, φιλιά. Πολύ συγκίνηση, κυρίες και κύριοι. Πολύ συγκίνηση η εκπομπή σήμερα. Κουκουρούκου τελείως. Ναι, γεια σας. Α, καταπληκτικός. Μας ακούς κάθε μέρα. Ναι, πιστός. Θες να πεις κάτι για το σημερινό μάτς. Με Ουάρντα κάτι, με Στοχ. Και τον προπονητή. Πολύ γλαφυρός. Σε ευχαριστούμε. Πάμε εδώ. Α! Κι άλλος. Όχι ρε παιδιά. Πάμε στον τρίτο. Εσύ, γραμμή, εσύ λοιπόν έχεις κάνει καρατιά Ραλφ Μάτσιο στην καροτίδα. Του τη δίνεις να τη φάτε εδώ ή να την τυλίξω για το σπίτι. Και έχεις ρίξει δύο, Γιώργο. Φταίει το μπούρτσι. Φταίει το μπούρτσι. Μα αφού ήταν για το μπούρτσι οι άλλοι. Για το μπούρτσι καβάλα. Λοιπόν, φιλαράκο μου. Καλή μου φίλη και καλή μου Κωνσταντίνε. Ναι. Προς όλα τα αδέλφια, μη κατηγορείτε, μη βρίζετε τους ποδοσφαιριστές μας. Μας προσφέρανε πολλά, άσχετα αν τελευταία δεν τραβούσανε οι 35άρες μας και οι 36άρες μας και οι 34άρες μας. Αυτά που φιλάμε και σπαζόμαστε, ποτέ δεν τους κατηγορούμε μετά. Μας έχουν προσφέρει πολλά. Αυτά πήρα να πω και παράκληση προς τον κύριο Βασιλόπουλο να κοιτάξει για το ΠΑΟΚ TV. Δεν μπορούν να μας βάζουν κάθε μέρα 4 με 5 φορές τα παιχνίδια που χάσαμε εδώ, ναι, μέσα από το Γάβρο. Θα το πω. Πρέπει να το αυτό μεταφέρει. Αυτό το πράγμα να ξεκαθαρίσει επιτέλους. Ναι. Θα το επιτέλους πω να το μεταφέρει. Ναι, ναι. Δεν αποφασίζει αυτός, το έχετε καταλάβει. Δηλαδή, θέλω, επειδή μου λέτε να του πείτε, δεν είναι αυτός που κάνει το πρόγραμμα, έτσι. Όχι, δεν λέμε. Απλώς ο κύριος Βασιλόπουλος. Βεβαίως. Να, ναι, το προωθήσει και να το γράφει καθημερινά στη Σαββατιάτικη εφημερίδα. Και μπορούν, παιδιά, δεν μας έχουν βάλει καθόλου από την Φιέστα. Βάλε τη Φιέστα 50 φορές. Γιατί να βάλεις, ας πούμε, την ήττα από το Γαύρο. Γιατί να εμπεδώσω. Δεν υπάρχει ένας λόγος, λέω εγώ. Έγινε Κωνσταντίνε. Σε φιλό! Γεια σου, Γιώργη, καλά, μου. Γεια σου, Γιώργη μου. Γεια σου, Γιώργη μου. Λοιπόν, στους παλιούς μου φίλους που ακούνε και τους αγαπάμε, αφιερώνουμε αυτό που μας το ζητάτε συνέχεια. Είναι μια μαγική στιγμή με τον Μανόλο και τον Μπαρμπακάκη. Εποχές αρένα, εποχές αρκετά χρόνια πίσω. Μιλάμε τώρα για αυτό, πρέπει να είναι τετραετία, πενταετία. Έτσι, μια μοναδική στιγμή που πάνω εκεί χτίστηκε και το όνομα της εκπομπής που ακούτε. Γιατί κάθε φορά που κάνετε σεξ δίνετε μάχη για να έχετε οργασμό? Γιατί? Εδώ μας λέει ανάποδα πράγματα, λένε η έρευνα. Και δεν θα δίνουμε μάχη. Για τους άντρες λέει το θέμα είναι εγκεφαλικό, ενώ για τις γυναίκες έχουν να κάνουν με τη στάση και την ανατομία. Μάλιστα. Ακούς τι λέει? Μάλιστα. Δεν είναι εγκεφαλικό για τις γυναίκες ο οργασμός, εγκεφαλικό είναι για τον άντρα. Τι λέει, είναι ανάλογα σε τι κεφαλικό για τη γυναίκα. Σε τι στάση θα σας βρει, λέει, είναι ανάλογα. Ποιος είναι αυτός που τα γράφει αυτά? Ποιος μισογύνης λέει ότι εμείς δεν είμαστε εγκεφαλικές στο σεξ? Απίστευτο! Καλή σας ημέρα! Γιατί κάθε φορά που κάνετε σεξ? Αυτά λοιπόν, παιδιά, απομιλάμε, είναι τρία δωμάτια πιο πέρα. Έτσι, αυτά. Θα πάω με μεγαλοσύνη, με μεγαλοπρέπεια στο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι θα χτυπήσει πόρτα στο... και θα μου πει «Έλα, σήκω από την κονσόλα και περπάτα». Μα... Ανδρέα, εσύ! Εγώ! Γιατί δηλαδή, οι άλλοι που είναι τα κάνουν καλύτερα? Όχι, αλλά νόμιζα ότι εσείς έχετε φύγει. Εδώ είμαστε.
Εδώ θα είμαστε πάντα, είτε είναι αυτοί, είτε οι προηγούμενοι, είτε οι άλλοι. Βέβαια, αυτή είναι φωνή προ-Χέτφιλντ. Γιατί υπήρχε το πρώτης εγχείρησης, το «με βάση την ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα». Αλλά υπήρχε το μετά την εγχείρηση που ήταν ο άνθρωπος ήταν καταβεβλημένος, ήταν θεματικής. «Με βάση ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα». Αυτό το αφιερώνουμε με πολλά παρακάλια ο φίλος μας ο Χρήστος. Από την Αθήνα, από τον Παγκράτη, σε παρακαλώ, λέει, μπορείς, θα κερδίσω μεγάλο στοίχημα. Εμείς δεν χαλάμε χατήρια, ρε! Δεν χαλάμε, να το ξέρετε! Αυτά. Κυρίες και κύριοι, έχω να ανακοινώσω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Θυμίζουμε το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου. Είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη που άνοιξε και πάλι τις πύλες του από χθες με ωράριο 12 το μεσημέρι με 4 τα ξημερώματα. Με προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με κλιματισμό που πραγματοποιείται αποκλειστικά με παροχή φρέσκου αέρα, αλλά και με νέους υπαίθριους χώρους παιχνιδιών όπου επιτρέπεται και το κάπνισμα όποιος καπνίζει στο καζίνο, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να υποδεχτούμε το διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο, που θα μας δώσει και σήμερα το σχόλιο του. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι, Κωστή. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Να ξεκινήσουμε από τις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού για Brexit ή να πούμε για το match το απόψινο. Τι θέλεις, από πού να αρχίσουμε? Οι ανακοινώσεις του Ολυμπιακού για Brexit, ναι, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, φαντάζουν ως μια μικρή παραδοχή ενοχής σε σχέση με την δίκη του Ολυμπιακού από την, από το δικαστικό της Επιτροπής Διοντολογίας, ναι, της ΕΠΟ. Ναι. Διότι αυτοί δεν κάνουν ποτέ και τίποτα τυχαία, ποτέ και τίποτα αυθόρμητα, ποτέ και τίποτα χωρίς να υπάρχει ένα πλάνο. Ναι. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτή η αστεία ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, σύμφωνα με την οποία ζητούν ακόμη και Brexit, αυτή την υπερβολή δηλαδή, καθώς αυτή ήταν πάντα πολέμη του ενδεχομένου να υπάρξει μια τέτοια είδους εξέλιξη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μου δίνει την εικόνα ομάδας η οποία κάτι φοβάται, κάτι περιμένει, κάτι την ανησυχεί. Και γι' αυτό και συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό. Γι' αυτό δηλαδή και γίνεται τέτοιου είδους συζήτηση περί Brexit. Από ποιον, από τον Ολυμπιακό, ναι, που είναι στους, που είναι εν ενεργεία σήμερα στο Europa League και με εξασφαλίζει στο πρωτάθλημα στο Champions League. Κάτι λοιπόν συμβαίνει πολύ ύποπτο, το οποίο ενδεχομένως να το διαπιστώσουμε τις επόμενες ημέρες. Τα υπόλοιπα όλα είναι περί αστείου να μιλάει ο Ολυμπιακός για Brexit, για επίθεση σε διαιτητή, όταν Καροτσάκη έχει πάρει ο Μαρινάκης το Χούμπελ. Δηλαδή δεν είναι φέτος. Δεν μιλάμε για τον Απόλλωνα. Ναι, ναι, ναι. Φοβερό. Τα ξεχάσανε. Έτσι, τα δικά τους, ναι. Καθόλου δεν τα ξεχάσανε. Προφανώς όμως κάτι θέλουν να προλάβουν, κάτι θέλουν να καλύψουν. Κάτι θέλουν να πούν και λένε αυτό που σήμερα έγινε γνωστό. Εγώ θα πω το εξής, γιατί όπως έχω πει, κανείς δεν δικαιούται, δεν έχει δικαίωμα και δυνατότητα να προκαταβάλει από πράξεις δικαιοσύνης. Ο Ολυμπιακός λοιπόν την έχει πολύ άσχημα μετά την εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ. Πάρα πολύ άσχημα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το πόσο δύσκολα είναι θα το δούμε στην πορεία όταν θα έχουμε την εξέλιξη από την δίκη, το αποτέλεσμα της δίκης στο διαιτητικό, ας πούμε, στο δικαστικό της ΕΠΟ. Ναι. Αυτό, αυτό που προκύπτει σαν πρώτη απορία στον περισσότερο κόσμο, Κώστα μου, είναι το «λες». Αυτό, με μία λέξη μόνο, «λες». Αυτή τη φορά, μετά από τόσα πράγματα που έχουν γίνει, «λες». Μετά από τόσα. Να δούμε, να περιμένουμε. Αυτή είναι η εξήγηση δική μου, ναι, στο σημερινό αυτό το ανοσιούργημα με περί Brexit. Ναι. Φοβερό. Φοβερό. Είναι δηλαδή, μήπως μας πετάξουν έξω να τους πάρουμε όλους μαζί μας. Κάπως έτσι. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Με ρωτάς 100%. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έχουμε τη Δευτέρα είναι η εκδίκαση από το ΚΑΣ, έτσι, στο άλλο μέτωπο. 6 Ιουλίου. Ναι.
Μάλιστα. Και περιμένουμε και από εκεί. Θα τα συζητήσουμε και μέσα στην εβδομάδα. Σήμερα είναι το match, το πολύ σημαντικό τελικό, το χαρακτήρισες και εσύ και ναι, όλος ο κόσμος. Ναι, ότι είναι τελικός και το εξήγησα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει σήμερα, δεν ξεφεύγει με 6 βαθμούς από την ΑΕΚ, ξεφεύγει με 7. Διότι θα έχεις το ενεργητικό του 2 νίκες, μία στην Τούμπα και μία σήμερα, αν όλα κυλήσουν κατευχήν. Υπάρχει ισοπαλία στο ΆΚΑ, τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, οπότε ακόμη και αν χάσει στο ΆΚΑ, στο δεύτερο γύρο, σε περίπτωση βαθμίας, ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτός που θα πάρει τη δεύτερη θέση, λένε. Άρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, έτσι να μιλάμε για βαθμούς. Ναι. Διότι και ψυχολογικά, αν ξεφύγεις με 6 πόντους από τον αντίπαλό σου και όσο το πρωτάθλημα πάει προς το τέλος, καθώς μειώνονται οι αγωνιστικές, έχεις και ψυχολογικό αδεντάς. Μάλιστα. Άρα, αξι, δεν χρειάζεται. Το για μένα είναι ότι υπάρχει επίσταση του Καντουρί σε διάθεση του Φερέιρα. Ένα πρόβλημα μείον. Τα προβλήματα δεν λείπουν, αλλά ένα πρόβλημα λιγότερο, γιατί ο Καντουρί είναι σε πολύ καλή κατάσταση από την επανέναξη του πρωταθλήματος και νομίζω ότι έχει βοηθήσει σημαντικά τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στους αγωνισμούς. Μετά την διακοπή, ναι. Πιστεύεις θα πάει πάλι με 3 χαφ, Κώστα? Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια, δεν λέω για εντεκάδα, αλλά... Είναι πιθανό. Ναι. Είναι πιθανό να πάει με 3 χαφ, να ασκήσει πίεση, γιατί κοίταξε, η ΑΕΚ είναι επιθετικά. Υπάρχει και μια τετράδα Βέρντε, Ολιβέιρα, Ραούχο και Λιβάγια. Γιατί είναι παίκτες και κάνουν τη διαφορά. Ο Μάνταλος μπορεί να μπει ως πέμπτος σε αυτή την ποιοτική πεντάδα, από εκεί πέρα υπάρχουν προβλήματα στην ΑΕΚ, κυρίως μεσοαμυντικά, ανασταλτικά, αμυντικά, τα οποία αν εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι σήμερα και λίγο προσοχή στην λειτουργία του, στην αμυντική, που δεν τη φοβάμαι, γιατί και Βαρέλα και Έγκανσον και ο Γιαννούλης είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αυτό δείχνουν. Τότε θα φτάσει σε μια νίκη πάρα πολύ σημαντική για την εξασφάλιση της δεύτερης θέσης στον βαθμολογικό πίνακα. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που λύθηκε, Κώστα, και έγινε αφορμή, πολλοί ονειρεύτηκαν από δόμηση, μπάχαλο, αποκαθήλωση, διάφορα άλλα τέτοια, διαβάσαμε, ήταν η ιστορία με τον Μαουρίσιο και με τον Βιερίνια που συνεφώνησαν με τον Ιβάν Σαββίδη μέσα με συνοπτικές διαδικασίες. Πρώτα η ομάδα και μετά όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Κοίταξε. Ναι. Πέθηκε ένα ερώτημα. Γιατί τώρα και όχι νωρίτερα. Ναι. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, σε αυτές τις πτώσεις, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το timing παίζει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, δεν ήταν τυχαία η επιλογή της ΠΑΕ να συζητήσει με τους παίκτες τώρα. Υπάρχει μια στρατηγική. Υπάρχει μια κλιμακούμενη κατάσταση. Δεν μπορούν όλα να εξηγηθούν. Πολλές φορές στην κοινωνία του ΠΑΟΚ υπερβάλλουμε είτε προς το αρνητικό, είτε προς το αρνητικό, αλλά υπερβάλλουμε. Δηλαδή, απογοήτευση και ενθουσιασμός είναι πολύ έντονα. Διανύεται η απόσταση 0% σε δευτερόλεπτα. Πιο γρήγορα για τον Πολ. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι τώρα έπρεπε να γίνουν οι κουβέντες. Τώρα έγινε. Μα υπήρχε κίνδυνος να μην συμφωνήσουν. Οκ, υπήρχε κίνδυνος να μην συμφωνήσουν. Αν δεν συμφωνήσουν, είναι δικό τους θέμα. Δεν μπορεί δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει συμφωνίες, deal, συζητήσεις, όποτε πιστεύω εγώ ή εσύ ή ο κάθε φίλατλος. Τώρα θεώρησαν ότι πρέπει να το κάνουν, τώρα το έκαναν. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια στρατηγική. Θα κλείνουμε την στρατηγική, αν πούμε ότι έχουμε δικαίωμα να την κλείνουμε, αφού τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις. Και τελικά τι έγινε, διαπραγματεύτηκε σωστά, πήρε αυτό που ήθελε, οι παίκτες έμειναν ικανοποιημένοι, ανανέωσαν για ένα μήνα, γιατί και οι δύο. Γιατί άκουσα πάρα πολλά και για τους δύο. Με αυτό έλεγα, ναι. Πάρα πολλά. Αυτή η ανανέωση, αυτή η ανανέωση περιέχει ένα ρίσκο. Και για το Βιερίνια και για το Μαουρίσιο. Δεν πρέπει αυτά. Σαφώς και αυτό που προέρχεται είναι το σωματείο, είναι η εταιρεία, είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι πάνω από πρόσωπα. Αυτό στο θεωρώ δεδομένο και δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Ωστόσο, αυτοί οι δύο είναι δύο επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Εύκολα λοιπόν τους βάλαμε στην πυρά. Σε περίπτωση ας πούμε ενός τραυματισμού δεν είναι εξασφαλισμένοι για την νέα περίοδο. Φυσικά.
Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Δεν είναι τόσο εύκολο να πει κάποιος παίζω. Όχι, παίζω. Μα και οι δύο θα παίξουν. Ορίστε, και οι δύο ανανέωσαν. Ναι. Ήθελαν όμως μια επαφή με τον μεγαλομέτωχο. Να ακούσουν από τον μεγαλομέτωχο. Γιατί κανένας άλλος δεν μπορούσε να δεσμευτεί εκτός του Ιβάν Τσαβίδη ότι θα υπάρξει, ότι υπάρχει πρόθεση ανανέωσης. Έτσι ώστε να αισθανθούν καλύτερα. Και ξέρουν τώρα και οι δύο. Γιατί δεν ήταν οικονομικό το θέμα. Ότι αν κάτι πάει στραβά στα επόμενα παιχνίδια, χτυπάμε ξύλο. Ο ΠΑΟΚ θα είναι εκεί να το στηρίξει. Αυτό δεν μπορούσε να το διασφαλίσει κανένας. Ούτε ο Μάριο Μπράγκο, ούτε ο Όλα Φρέμπε, ούτε ο Άμπελ Φερέιρα, ούτε ο Μάκης Βαγκάτσης, ούτε κανένας άλλος μέσα. Ναι. Αυτή την απόφαση δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Δεν μπορεί να την πάρει μόνο ο Ιβάν και ο Γιώργος Σαββίδης. Ναι. Πώς θα τους έδιναν υπόσχεση περί διασφάλισης τους σε περίπτωση ενός σοβαρού τραυματισμού. Τώρα έπρεπε λοιπόν ο Σαββίδης να μιλήσει μαζί τους. Τώρα μίλησε, τους έδωσε, τους είπε το απλό. Και οι δύο χωρίς πολλά ανανέωσαν. Ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι πόσο μεγάλος είναι ο ΠΑΟΚ και πόσο μεγάλη είναι η αγωνία του κόσμου σε σχέση με τα θέματα που απασχολούν την ομάδα. Και μάλιστα παραδομές ενός αγώνα με την ΑΕΚ. Αλλά επαναλαμβάνω, το πάμε λίγο στα άκρα. Και την απογοήτευση την πάμε στα άκρα και τον ενθουσιασμό τον πάμε στα άκρα. Και αυτό πολλές φορές δεν έχει θετικό αντίκτυπο στην ομάδα. Θέλει λίγο πιο μετριοπαθείς αντιδράσεις. Θα μου πεις να λιωθεί το DNA του ΠΑΟΞΙ, όχι. Λίγο πιο μυαλό δηλαδή, ότι όταν γίνεται κάτι δεν είναι πάντα για κακό. Γίνεται για καλό. Θα πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα το συμφέρον του σωματείου, το συμφέρον του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν όμως και τα πρόσωπα. Ναι, φυσικά. Το αν έκαναν λάθος ή όχι, θα το δούμε στην πορεία. Μην φτάνουμε σε εύκολα συμπεράσματα και αδικούμε ανθρώπους και αδικούμε και τους εαυτούς μας. Ναι, έτσι, έτσι. Και να μην ξεχνάμε κιόλας. Αν μου επιτρέψεις να προσθέσω έγινε αυτό. Κουβέντα, έγινε κουβέντα πολύ για το διαιρήνια. Ναι. Έγινε πολύ κουβέντα για το διαιρήνια. Γιατί δεν ανανεώνει και αν είναι δυνατόν κτλ. Το καταλαβαίνω, αλλά θα πρέπει να περιμένει εγώ τουλάχιστον το τέλος, ας πούμε. Δεν κατηγορώ κανέναν, έτσι. Ναι. Λαμβάνω αυτό που λέει ο κάθε φίλος. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν ο Αντρέ να μην ανανεώνει. Ναι. Απ' την άλλη, έχει και ο Αντρέ κάποιες σκέψεις. Ότι τελειώνει το συμβόλαιό μου. Θα ανανεωθεί, ποιος θα μου το πει, πότε θα μου το πούν, πώς θα μου το πούν. Μια επαφή λίγων λεπτών λοιπόν. Αρκούσα. Αρκετή. Ναι, όταν το ακούσα το Σαββίδη, τελειώνει. Δεν μπαίνεις ούτε πόσα, ούτε πότε, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, είμαι βέβαιος, Κώστα, ότι δεν υπήρξε ούτε πόσα ούτε τίποτα. Εδώ είναι απλά αυτό που λες. Η κουβέντα που μόνο αυτός μπορούσε να την πει, ότι εγώ είμαι εδώ, μην ανησυχείτε. Για τέτοια πράγματα. Μόνο αυτός μπορούσε. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Και εμένα δεν μου αρέσει 100%. Έχω ένα ρομαντισμό σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Εγώ, τον Μαουρίσιο τον ρωτάς. Δεν τον δικαιολογώ. Λέω τον ρωτάς, τον διαιτητή τον ρωτάς. Θα τον αφήσει, θα πεις τώρα πρόσκληση. Υπάρχει αντίληψη. Δηλαδή, ρε Βασιλόπουλο, θα τον αφήσει ο Σαββίδης τον διαιτητή έτσι τον Μαουρίσιο να τραυματιστεί. Όχι, εγώ το λέω όχι, δεν θα τον αφήσει κανέναν. Ναι. Θέλουν να το ακούσουν. Θέλουν να το ακούσουν. Αυτό, Κώστα, η κουβέντα. Θέλουν να το ακούσουν. Επίσης, είμαι εδώ. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό. Και ο Βιερίνη και ο Μαωρίσιο έχουν μάνατζερ. Οι μάνατζερ ποτέ δεν έπαιξαν καλό ρόλο. Ποτέ. Στο 90% και δεν λέω 100% για να μην χαρακτηριστώ απόλυτος. Ναι. Στο 90% των περιπτώσεων παίζουν κακό ρόλο σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Και αυτό συνέβη και στην υπόθεση Βιερίνη. Εγώ δεν φοβάμαι να μιλήσω με ονόματα. Ο Κουτσολιάκος είναι μάνατζερ του Βιερίνια. Ναι. Τι περιμένουμε δηλαδή. Ότι θα είναι όλα ρόδινα και ότι θα είναι όλα ευχάριστα. Τώρα μην πούμε στη συζήτηση γιατί ο Βιερίνια και ο Κουτσολιάκος δεν είναι δικαιωμάτιο. Είναι όποιο θέλει μπορεί να είναι. Πότε φέρθηκε στον ΠΑΟΚ ο Κουτσολιάκος. Ποτέ. Αυτά πολλές φορές το έχουμε ακούσει το όνομα Κώστα. Σπάνια για καλό λόγο. Ποτέ δεν. Ποτέ. Ασχολήθηκε με τον ΠΑΟΚ μόνο για να κάνει κακό. Γιατί το ξέρει ο ίδιος, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Αυτό έκανε και τώρα. Ναι. Ο ρόλος του ήταν για άλλη μια φορά πονηρός. Για άλλη μια φορά ο κακός. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Τώρα... Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, βεβαίως. Μπορεί οι προθέσεις των παικτών πάντα να είναι καλές. Ναι. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι μάνατζερ. Έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο. Ναι. Τώρα θα πει κάποιος μάγκα γιατί μάχη τον Κουτσολιάκο. Τι να κάνουμε τώρα, τον Κουτσολιάκο. Ναι. Τι να. Ναι. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί. Αλλά να κάνω τι. Ναι. Να του πω τι, γιατί στον Κουτσολιάκο. Ναι. Να βάλουμε και δύο το ακόμα. Συγκεκριμένα τον στοχοποιώ, γιατί ιστορικά
όλη του η ιστορία με τον ΠΑΟΚ είναι προβληματική. Ναι. Όπου ανακατεύτηκε υπήρξε πρόβλημα. Ναι. Πάντα. Ναι, ναι, ναι. Δύο ακόμα πράγματα που πρέπει να πούμε και είναι κοινό σημείο και στους δύο, Κώστα, είναι ότι προέρχονται από σοβαρότατους τραυματισμούς. Δεν πρέπει αυτό να το αφήσουμε απ' έξω. Δηλαδή, ο παίκτης που έχει περάσει τέτοιο λούκι, και ο ένας και ο άλλος, είναι πολύ φυσιολογικό να φοβούνται ότι μπορεί να μια κακή στιγμή, μια στραβοκλωτσιά, ένα στραβοπάτημα να τους φέρει ξανά σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε είναι και αυτό το βάζουμε στην παράμετρο. Okay, είναι και αυτό από τη μια. Είναι μια ζυγαριά. Ναι. Απ' την άλλη, λες ότι μισό λεπτό λίγο εδώ. Εδώ δεν με τον Σαββίδη δεν έχετε να κάνετε. Δεν έχετε να κάνετε με τον. Με τον οποιονδήποτε. Ναι, βέβαια. Δεν άφησε έτσι ποτέ. Ποτέ. Ο ποτέ. Ποτέ. Ακόμα και ο προηγούμενος ΠΑΟΚ. Ναι. Ποιον άφησε έτσι. Είναι παραδοσιακά ένα σωματείο ναι. που φροντίζει πάντα τους ποδοσφαιριστές του. Είναι στην κουλτούρα του σωματείου να μην πετά ποτέ κανέναν για κανένα λόγο. Φυσικά. Να σου πει τώρα. Απλά το λέω με αφορμή το ότι υπήρξε ένταση χθες μεγάλη. Ότι πω ότι γίνεται. Έτσι ο ένας, ο άλλος, το... Ναι, ναι, όλα, ναι. όλα θα γίνουν. Και εξακολουθώ να λέω ότι ήταν, έπρεπε τώρα να γίνει. Ναι. Υπήρχαν λόγοι. Mm-hmm. Τώρα ποιοι λόγοι και ναι. αυτό Λέξε. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή είπα έφαγω σήμερα στίγμα των προθέσεών της ναι. και των αποφάσεων που πήρε να το συζητήσει στο τέλος. Και ο Μάτος ανανέωσε αυτόματα. Και ο Μάτος θέλει να μιλήσει ναι, ναι, ναι. Σαφίδη, θεωρώντας ότι δικαιούται όχι μονοετή ανανέωση, αλλά διετή. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να συμβεί ναι. τώρα, διότι υπάρχει μια όψιον, την ενεργοποίηση. Ο ΠΑΟΚ, αυτά αργότερα θα γίνουν κουβέντες και με το ΡΕΜΠΕ, με τον προπονητή, με, το, ναι. με την οικογένεια Σαββίδη, για να λυθούν περαιτέρω αποφάσεις. Ναι, μάλιστα. Έχω δύο μηνύματα τηλεοπτικά είναι. Το ένα αφορά στο Open. Θέλουμε περισσότερο παρουσία. Έχω πάρα πολλά τέτοια μηνύματα μέσα στην εβδομάδα. Περισσότερο παρουσία χρονική δική σας, κύριε Βασιλόπουλε. Είναι το... Ναι, βέβαια. Το λέω ότι επειδή εγώ αποφασίζω, είναι δεδομένο. Μα αυτό είπα και νωρίτερα. Επίσης μου λέει ένας, πες το Βασιλόπουλο, τα λέω όπως μου τα λένε τώρα, έτσι. Πες το Βασιλόπουλο, ναι, 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 ναι. Γιατί δείχνει λέει επανάληψη το μάτς με τον Γαύρο. Λέω, μα δεν αποφασίζει αυτός. Ναι, πες του, το λέει, να το πει, να μην το βάζουν. Ας δείχνουν λέει τη φιέστα, μου έχουν πει. Λοιπόν, εγώ και... Εντάξει. Εντάξει, okay. Θα μη σου πω τι θα κάνουν αυτοί. Okay. Εντάξει, σε σχέση με πέρσι, Κυριακάτικη εκπομπή, είναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό η παρουσία σας. Κανάλι, ναι. Το πέμε ένα κανάλι, το οποίο έχει διοικητικό συμβούλιο, έχει διευθυντές, έχει μια στρατηγική κτλ. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, εκτός από την... τα όσα θα πούμε κατά τη διάρκεια της φυσικής μας παρουσίας ναι. στην εκπομπή. Ναι. Δεν μπορεί να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Δεν νομιμοποιούμε να κάνω ναι. κάτι άλλο. Κατά... Τουλάχιστον ναι, 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 ναι. σε επίπεδο αποφάσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη γνώμη μου, έχω απόψεις τις οποίες εκτέτει εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Ναι, ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ακουστούν ή ότι θα ναι. υλοποιηθούν. Έτσι, αλλά... Το να, ναι. να πω εγώ και να γίνει κάτι, ναι. τώρα καταμιλάμε σοβαρά, έτσι, γιατί δεν είναι ναι, ναι, ναι. Η φόρτσα που την ελέγχουμε εμείς, δεν είναι το ΙΠΑΟΚ, δεν είναι το ΙΠΑΟΚ. Ναι, 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 ναι. Φυσικά. Μέσα φυσικά. Τα οποία έχουμε, κάποιοι έχουν τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. Παρέμβασης, ναι, ναι. Απλά ξέρεις, ο κόσμος που σε ακολουθεί τόσα χρόνια και σε αγαπάει πολλές φορές νομίζει ότι πες του ή, αν μπορεί να κάνει αυτό ή αν μπορεί να κάνει εκείνο μέσα στην αγάπη αυτό του και του καταλαβαίνεις. Αυτό έτσι, να κάνω είναι, δεν να είναι μορφή. Ναι. Live, από πού τους πω πάω, ας πούμε, γιατί δεν αναφέρουμε το γεγονός τους από τον ΠΑΟΚ έχουν αφαιρεθεί οι 7 βαθμοί. Ναι, ναι, αυτό, αυτό ακριβώς αυτό. Αυτό. Βάλτε αστερίσκο, ναι. Ναι. Δικάζεται με διακύβευμα τον εμβολιασμό του. Γεγονότα, δεν είναι άποψη αυτό. Φυσικά, είναι φυσικά. Και είναι μεγάλη υπόθεση. Ότι ο ΠΑΟΚ 6 Ιουλίου δικάζεται. Μπορεί να πάρει 6 βαθμούς πίσω και να σταματήσουμε να μιλάμε για ντέρμπι με ΑΕΚ. Να μιλάμε για φιλικά. Έτσι. Για καβαλέ, δηλαδή. Έτσι. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή. Αυτό το δέχομαι, ναι. Ναι. Αυτό μπορώ να το πω. Ναι. Και το λέω, δηλαδή. Από πού και πού μιλάμε για τελειωμένες καταστάσεις. Ναι. Από πού και πού είναι καθαρό το πρωτάθλημα που πήρε ο Ολυμπιακός. Στημένο δεν το χαρακτήρισε ο ΠΑΟΚ ή εγώ ή εσύ. Και βρώμικο. Ο Ολυμπιακός το χαρακτήρισε το φετινό πρωτάθλημα. Στημένο και βρώμικο. Στημένο και βρώμικο. Αυτό το πρωτάθλημα πανηγυρίζει. Ναι. Ακριβώς.
Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με την νίκη σήμερα και αύριο θα έχουμε να λέμε, να συζητάμε. Βεβαίως. Πολλά και σημαντικά. Έγινε, σε ευχαριστούμε για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Σας χαιρετώ. Φάγαμε και 3 λεπτά από τον Γιώργο. Σας φιλώ γλυκά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107 και 4. Bye! Γεια σας!